Καλησπέρα. Η εκπομπή Μεσόγειος Πολιτισμού είναι και απόψε κοντά σας για να σας ταξιδέψει σε πολιτιστικά μονοπάτια. Για μία ακόμη φορά το Παγκαλαβρετινό Αντάμωμα έγινε σημείο αναφοράς και συνάντησης της παράδοσης των ηθών και των εθήμων. Το 13ο Παγκαλαβρετινό Αντάμωμα πραγματοποιήθηκε το τρίμερο 22 έως 24 Αυγούστου και σε εκδηλώσεις συμμετείχαν δεκάδες χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα με 700 χορευτές. Σαλπάτε στα Καλαβρίτα. Σαλπάτε στα Καλαβρίτα και στην Αγία. Γέρους και παιδιά. Θα δείτε γέρους και παιδιά γυναίκες με τα μαύρα. Με τη βοήθεια του Θεού διοργανώσαμε και φέτος, παρά την οικονομική κρίση, το 13ο Παγκαλαβρετινό Αντάμωμα. Το Παγκαλαβρετινό Αντάμωμα έχει γίνει πλέον θεσμός στην περιοχή, συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου, συμμετέχουν δεκάδες πολιτιστικοί χορευτικοί σύλλογοι, εκατοντάδες χορευτές και χιλιάδες θεατές. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση η οποία έχει στόχο την ανάδειξη της περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας μέσα από τους χορούς και τα τραγούδια. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από χθες στην πανέμορφη Κλητορία και όπου συμμετείχαν περισσότερο από 3.000 κόσμος, οι εκδηλώσεις αυτές να τελούν υπό την αιγίδα της UNESCO. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα και πραγματικά δίνει έτσι μια πιο παγκόσμια, τέλος πάντων, το φτάνουμε λίγο πιο μακριά, υπό την έννοια ότι η UNESCO, όπως ξέρετε, εδρεύει στη Γαλλία και μέσω του Κεντρικού του Συμβουλίου αναδεικνύει αυτή τη μεγάλη εκδήλωση σαν μία από τις κορυφαίες στην Πελοπόννησο. Μουσική.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Παρά την οικονομική κρίση, επαναλαμβάνω, καταφέραμε και φέτος να διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή χαράς εδώ στον τόπο που γεννηθήκαμε, στο γη των πατέρων και των παππούδων μας. Συμμετέχουν περισσότερο από 800 χορευτές και συμμετέχουν χορευτικά από τη Δράμα, από την Κατερίνη, από την Εύβοια, από τον Παρνασσό, από όλη την Ελλάδα δηλαδή, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορούς της περιοχής τους. Πιστεύουμε στη λαογραφία και στην παράδοση και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η ομάδα μας είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο και να διατηρούμε, όπως είπα και προηγουμένως, την παράδοση και τη λαογραφία. Τι χορούς θα χορέψετε εσείς? Θα χορέψουμε χορούς της περιοχής του Παρνασσού, όπως τσάμικο, σιρτοκούνητο, καγγέλι και το παραδοσιακό σιρτό. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις? Στην εποχή που ζούμε και με όσα βιώνουμε καθημερινά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Και όσο πιο συχνά γίνεται. Και ανάλογα με τις δυνάμεις που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν και πολλοί νέοι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, αυτό είναι ίσως το παρήγορο και το ευχάριστο της όλης υπόθεσης, ότι συμμετέχουν οι νέοι. Για 13 χρόνια αμιγώς συμμετέχουμε στο Παγκαλαβρετινό Συναπάντημα, το οποίο είναι κάθε χρόνο το γεγονός του καλοκαιριού, ειδικότερα του Αυγούστου. Πάντα είναι τα νέα τα παιδιά, αλλά έχουμε και μεγαλύτερα, έχουμε και μικρότερα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση ο σύλλογός μας να έχει δύο χορευτικά, μικρό και μεγάλο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι διατηρείται ο πολιτισμός, διατηρείται η παράδοση και μόνο από τους νέους μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Επενδύουμε πάντα στους νέους. Τα πουλιά του παιδιάζει.
Πασίμενο και μόρφων, 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 πασίμενο και μόρφων,